Ευχαριστώ, ευχαριστώ Κώστα, ευχαριστώ αντιδήμαρχε, πρόεδρε, πρόεδρε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μια φορά στην αγαπημένη μου Θεσσαλία. Προσγειώθηκα πριν από λίγο στην 110 Πτέρυγα Μάχης και είχα την ευκαιρία να δω τα αυτά παραδείγματα της πάρα πολύ στενής στρατηγικής συνεργασίας πια που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παρουσία αμερικάνικων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εδώ πέρα στη Λάρισα. Είναι μία μόνο μικρή ένδειξη του πώς έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο της Ελλάδος γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Και ξεκινώ την περιοδία μου στην Θεσσαλία εδώ από τον Πλατίκαμπο. Έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα. Θα έχουμε την ευκαιρία το μεσημέρι στη Λάρισα να παρουσιάσουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη και μαζί με πολλούς υπουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες το όραμά μας, το σχέδιό μας για τη Θεσσαλία του 2030. Και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να μιλήσουμε για ένα σύνολο πολύ σημαντικών έργων, τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν όψη στη Θεσσαλία και θα της επιτρέψουν να συνεχίσει να είναι πρωταθλήτρια, διότι είναι ήδη πρωταθλήτρια σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, αλλά προφανώς χρειάζεται να γίνει ακόμα πολλή δουλειά. Δεν είναι τώρα η ώρα να σας πω όλα όσα πετύχαμε αυτά τα 4 χρόνια. Θα συγκρατήσω μόνο αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες ως προς την πολύ μεγάλη έμφαση την οποία έχουμε δώσει στη στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ποτέ δεν είχε στη διάθεσή της η χώρα. Θέλω να θυμίσω, καινούριο ΕΣΠΑ, περισσότεροι πόροι για τα περιφερειακά προγράμματα για το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το διαπραγματεύτηκα προσωπικά στις Βρυξέλλες και εξασφάλισα να μην έχουμε μειώσεις στις βασικές επιδοτήσεις των αγροτών μας. Και βέβαια το σημαντικό πρόσθετο εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο θα διοχετεύσουμε πολλούς πόρους σε έργα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για εσάς. Αναφέρομαι σε νέα αρδευτικά έργα, θα πούμε περισσότερα σήμερα το μεσημέρι για όλα τα αρδευτικά έργα τα οποία υλοποιούμε, αλλά και σε έργα παραγωγής φτηνής ενέργειας, έτσι ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε την παραγωγή φτηνής ενέργειας με την καλλιέργεια προϊόντων τα οποία πια πρέπει να είναι ανταγωνιστικά και να βρίσκουν θέσεις στις παγκόσμιες αγορές με βάση την ποιότητά τους. Και εκεί θέλω να ξεχωρίσω ιδιαίτερα την πολύ σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται εδώ πέρα στο Πλατίκαμπο με τα σκόρδα τα οποία καλλιεργείται.